καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Βλέπετε εδώ τι σας έχω σήμερα. Άγρια σπαράγγια, γιατί παντού υπάρχουν εδώ. Όπως σας είπα, στα Τσόνια, εδώ στην Κλειό, στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε 4 συνταγές. Το πρώτο που θα κάνω είναι να κόψω κάτω-κάτω τα κοτσάνια, που είναι πιο σκληρά. Αυτό φεύγει. Και τώρα τα κόβω εδώ, βλέπετε πιο τρυφερά αυτά, και αυτά θα πάνε για τη σούπα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Εδώ μας φτάνουν. Για 3 αυγά, αυτά τα σπαράκια βγάζουν την ασθενιά τους. Οπ, ακόμα πιο τρυφερά. Αυτά πάνε για την ομελέτα. Έχουμε τώρα το σύγκλινο, που για το σύγκλινο θα βάλουμε αυτά, αυτό το μέρος, και για το αυγό ποσέ θα κρατήσουμε τις κορυφές. Και έχουμε τα σπαράγγια που θα μπουν στο σύγκλινο. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα σας δείξω σε λίγο τι θα κάνουμε. Εδώ σας έχω και τα υλικά. Θα χρειαστούμε για την ομελέτα με σύγκλινο. Βέβαια, στο τέλος του βίντεο θα βρείτε και αναλυτικά τη συνταγή. Χρειαζόμαστε αλατάκι, πιπεράκι. Τα σπαράγγια που έχουμε καθαρίσει θα πάνε για πλύσιμο. Σύγκλινο. Σύγκλινο μάνης. Το έχω καθαρίσει από τα λιπάκια γύρω-γύρω. Το έχω κόψει σε κυβάκια. Θα το διαλύσουμε μετά όταν το βάλουμε στο τηγάνι. 3 αυγά και ελαιόλαδο. Τίποτα άλλο. Κλειμμένα καλά τα σπαράγγια μας και πάμε στο τηγάνι. Ξέρετε, αναλυτική συνταγή θα βρείτε στο τέλος του βίντεο. Λοιπόν, πάμε. Ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Το τηγάνι κατά προτίμηση να είναι αλκοολικό. Ρίχνουμε μέσα το σύγκλινο να σοταριστεί. Σπάστε το λιγάκι αν θέλετε να πάει παντού. Μπορούσατε να το είχατε σπάσει και με τα χέρια. Και το συγκεκριμένο σύγκλινο είναι από το φίλο μου τον Κατσίρα, τον Παναγιώτη. Λοιπόν, να σοταριστεί λίγο. Τώρα θα προσθέσουμε τα σπαράγγια μας και θα τα αφήσουμε όλα μαζί να σοταριστούν. Φωτιά σας χαμηλή προς δυνατή. Και σοτάρουμε, ανακατεύουμε και σοτάρουμε. Ωραία, μέχρι εδώ βλέπετε έχει σοταριστεί καλά. Ένα μικρό ανακάτεμα ακόμα να πάει το σύγκλινο παντού. Και πάμε να ρίξουμε τα αυγά. Thank you.
Πάμε να την γυρίσουμε και σε 2 λεπτά και την βγάζουμε. Τι ωραία, τι ωραία, φανταστική, φανταστική. Αυτή είναι η ομελέτα. Σύγκλινο σπαράγγια, αυγουλάκι, ελαιόλαδο, αλατάκι, πιπεράκι. Αυτό ήταν όλο. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πάμε να τη βγάλουμε. Και με λίγο τυράκι από πάνω την κάνουμε πιο όμορφη. Αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή και θέλετε να μας ενισχύσετε, κάντε εγγραφή, ένα like και κλικ στο καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε πολύ.